Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Ιστορικές διαδρομές. Ο Μιχάλης Μιχαήλ και οι φιλοξενούμενοι του συζητούν για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Κάθε Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 3 Μαρτίου του 2017. Σαν σήμερα, το 1957, γινόταν ολοκαύτωμα στα βουνά του Μαχαιρά ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Ο πρώτος των πρώτων, όπως χαρακτηρίζεται ο ήρωας της ΕΟΚΑ και καθολικά αναγνωρισμένος. Εκείνο που τον έχει αναγάγει σε αυτή τη θέση είναι ο τρόπος της θυσίας του. Προτίμησε το θάνατο με τον τρόπο που αυτός επήλθε, αντί να παραδοθεί στους αποικιοκράτες. Για τον Αυξεντίου έχουν γραφτεί και έχουν λεχθεί πολλά, που αν τα μαζέψει κάποιος θα διαπιστώσει αρκετές αντιφάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την περίπτωση της προδοσίας που οδήγησε στον ηρωικό του θάνατο. Και δεν αναφερόμαστε σε αντιφάσεις που αφορούν τον ίδιο τον Γρηγόρη. Αναφερόμαστε σε αντιφάσεις που έχουν να κάνουν με την όλη ιστορία γύρω από αυτόν. Στη σημερινή εκπομπή θα αναμεταδώσουμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στον Γρηγόρη Αυξεντίου και θα ακολουθήσει το δεύτερο την ερχόμενη Παρασκευή. Αυτό το πρώτο μέρος του αφιερώματος αφορά την περίοδο από την μοίηση του Αυξεντίου στην ΕΟΚΑ μέχρι την προδοσία του στην περιοχή του Ομόδους, από εκεί που ξεκίνησε η αρχή του τέλους. Στις 3 Μαρτίου 1957 η ΕΟΚΑ δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από τους Βρετανούς απικιστές. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου έγινε ολοκαύτωμα μέσα στο Χριστούγεννο του στο Μαχαιρά. Εκεί που υπάρχουν κενά ή αντιφάσεις είναι στο θέμα της προδοσίας, γι' αυτό και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε αυτό το σημείο. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και θα καταλήξουμε στην προδοσία του Μαχαιρά. Και αυτό διότι η προδοσία του Αυξεντίου, κυρίες και κύριοι, δεν ξεκίνησε ούτε τελείωσε στο Μαχαιρά. Και αυτό γιατί η προδοσία ξεκίνησε από τα πρώτα βήματα του στην ΕΟΚΑ. Ο Αυξεντίου ξεχώριζε από την αρχή όχι μόνο λόγω του χαρακτήρα του, αλλά και λόγω της στρατιωτικής του εκπαίδευσης, αφού ήταν απόφυτος στρατιωτικής σχολής από την οποία αποφύτησε με τον βαθμό του έφεδρου ανθιπολοχαγού. Ο άνθρωπος που τον μίλησε στην ΕΟΚΑ ήταν ο Ανδρέας Αζίνας, από τους πρωτεργάτες της οργάνωσης. Γνωρίστηκαν όταν ο Γρηγόρης είχε σταλεί στα σύνορα και ο Αζίνας σπούδαζε στη Γεωπονική στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έκαναν παρέα οι δύο τους μαζί με τον Κυριάκο Μάτση, τον δεύτερο ξεχωριστό ήρωα και τομεάρχη που είχε περίπου την ίδια τύχη με τον Αυξεντίου. Όταν ο Αυξεντίου τελείωσε την εκπαίδευσή του, αλλά δεν κατάφερε να γίνει μόνιμος αξιωματικός, επέστρεψε στην Κύπρο και ασχολήθηκε με διάφορες δουλειές. Μία από αυτές ήταν οδηγός λεωφορείου, όπως αφηγήθηκε στο ΡΙΚ σε ένα ντοκιματέρ του Σπύρου Κέτυρου το 1995 ο γαμπρός του Αυξεντίου, Ανδρέας Ρούλας. Όταν ήρθε μου είναι Ελλάδα, ο Γρηγόρης, ένιξε καμιά δουλειά να λύνε. Δούλευε πρώτα στη Γεωργία. Εγώ επειδή πήγαινα, είχα λεωφορείο. Τότε ήταν που χτίζαν στο 4 μίλι, κάμε κάτι αποθήκες που θέλαν εργάτες. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, και μια δουλειά στη Βικέλια. Οι Εγγλέζοι τα χτίζαν. Τους Εγγλέζους, αλλά είχαν την εργολαβία, ανήσα υπάρχω τότε. Εμείς ξέραμε τους τους και τους λυσιώδες πάντα προτιμούσαν τους εργάτες. Θέλαν ακόμα ένα λεωφορείο να πάει στη Βικέλια. Σκεφτήκαμε και πήγαμε, αγοράσαμε έναν πεθερό μου τότε. Και πιάνε τον Γρηγόρη και πιέμε. Εδώ υπάρχει και μία παρεξήγηση. Κάποιοι θεωρούν ότι ο Αυξεντίου ήταν αριστερός, διότι όπως λέγεται, όταν ήταν οδηγός λεωφορείου, ήταν γραμμένος στην ΠΕΟ. Όμως κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί, αφού όπως αναφέρει και ο πατέρας του, ο Πιερής Αυξεντίου, σε επιστολή του στον τύπο το 1997, ο Γρηγόρης δεν ήταν αριστερός. Υπενθυμίζει δε ότι για να ενταχθεί κάποιος στην ΕΟΚΑ θα έπρεπε να ανήκει στην Εθνικό Φρονο Παράταξη. Ο Ανδρέας Αζίνας αναφέρθηκε στη μοίηση του Αυξεντίου σε εκπομπή του Άστρα στις 3 Μαρτίου του 1999. Ο Γρηγόρης του μίλησε την πρώτη φορά το 1953, τις 25 Μαρτίου στο χωριό του. Του ξαναμίλησα το 1953 τον Αύγουστο στο συλλαλητήριο της Λευκωσίας και του ξαναμίλησα πλέον μετά τις 11 Νοεμβρίου του 1954, όταν είχε έρθει ο Γρήβας στην Κύπρο. Όταν ήρθε ο οπλισμός, τους πρώτους χαιρετισμούς του 1954, δεν του είπα τίποτα. Εις το Μάτσι δεν είπα τίποτα. Αφού από το 1952 μέχρι το 1954, βασικά τέσσερις άνθρωποι, πέντε ήξεραν αυτή την ιστορία. Γιατί η ίδια ροή ήταν η μεγάλη
αρρώστια που είχαμε. Το 51 πήγαινε όπως κόθησε στην Πάφο και λέω, καπιτάν, κύριε, καπιτάν Γιάννη, ήρθα να μου δω τις τσούκες. Και τον μάζεψε η αστυνομία και τον υπερχόσασε και έδωσε γραπτή κατάθεση. Τι ζητούσε ο Ποσκώτης? Από τη Λάναγκαν στο λιμάνι της Πάφου. Γραπτή κατάθεση σημαίνει ότι οι Άγγλοι κάτι είχαν υποψιαστεί. Σίγουρα. Γι' αυτό και απεκόπηκε, ξαναρχίσαμε από το 1952 από την αρχή. Μετά την άφηξη του Γρίβα της 11 Νοεμβρίου του 1954, όταν πλέον είχαμε τελειώσει και την καταναμή και διανομή του οπλισμού, στις ομάδες οι οποίες πρώτες εκρήθησαν ότι έπρεπε να λάβουν γνώση. Και αυτές ήταν οι ομάδες του Πύργου Λεμεσού, του Κάτω Αμιάντου, του Ξερού και στη Λευκοσία, κοντά μας εμάς. Τότε πήγαμε στη δεύτερη φάση που έπρεπε να μοιηθούν τα στελέχη. Και ειδοποιήθηκε ο Γρηγόρης. Κοντά στις 15 Δεκεμβρίου, περνώντας από τη λύση, του είπα: αυτές τις μέρες θα σε θέλω. Μην απουσιάζεις που το χωριό, διότι θα σε επισκεφθώ ή θα σε ουμηνήσω να έρθεις κάτω. Και πήγα και του λέω: αύριο, αν έχεις καιρό, έλα κάτω στη Λευκοσία και νομίζω ότι ξεκινούμε. Μου λέει εντάξει. Ξεκίνησε να έπιασε το ποδήλατο του και προχωρούσε προς το χωριό. Όταν επέστρεψε κάτω στο αυτοκίνητο, μέσα του Γρήβα, μα καλά, γιατί να το φέρουμε αύριο στη Λευκοσία? Γιατί αν τον ορκίζουμε από τώρα, ή αφού είναι εδώ άνθρωπος, έτο, πάει μπροστά. Και άναψε τα φώτα τα μεγάλα του αυτοκινήτου. Για μια στιγμή γύρισε και με είδε σκεφτικό, μου λέει: πού να το δούμε, μέσα στο εδώ, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα κάνουμε καμιά διάλεξη? Και μου λέει εντάξει, σταμάτησα δίπλα του, λέω Γρηγόρη, έλα, άφησε το ποδήλατο χάμου, πήγε και έκασε στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου και γύρισε και ο γύρος πλάγια, είπα, ο αρχηγός, ο αρχιπροχωγός του ελληνικού στρατού, Γρηγόρης Αυξεντή. Και είπε ο διγενής προς τον Γρηγόρη τις απαιτήσεις του. Τι, ξεκινούμε να κάνουμε ένα αγώνα, είμαι θα λίγοι, θα γίνουμε περισσότεροι, θέλω αυτά, αυτά, αυτά κλπ. Κλπ. Ετράβησα λίγο από την θήκη μου κάτω από το τιμόνι το Ευαγγέλιο και του λέω, μα αρχεία του λέω να ορκιστεί. Ο Γρηγόρης μου λέει, όχι, λέει, ο Γρηγόρης δεν θα ορκιστεί. Ναι. Θα μου δώσει το λόγο της στρατιωτικής του τιμής. Τον αρκώσε αυτό. Και του είπε, σας δίδω τον όρκο της στρατιωτικής μου τιμής. Και αυτό ήταν όλο. Το ξεκίνημα του αγώνα τα ξημερώματα της 1ης Απριλίου βρίσκει τον Αυξεντίου επικεφαλής των ομάδων στην περιοχή Αμοχώστου και με αποστολή να χτυπήσει στη βάση της Δεκέλιας. Η επιχείρηση αποτυχάνει και οι Άγγλοι συλλαμβάνουν τον οδηγό της ομάδας. Αυτό, σύμφωνα και με τον δημοσιογράφο και βιογράφο του Αυξεντίου Ανδρέα Καουρή, αποτέλεσε την αιτία για να βγει ο Αυξεντίου στο βουνό και να γίνει ο πρώτος καταζητούμενος. Ο Καουρής μίλουσε στον Άστρα τον Μάρτιο του 2014. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, μια μικρή ομάδα αγωνιστών, χτύπησε στη Δεκέλεια. Ο άνθρωπος που τους μετέφερε στη Δεκέλεια, ο Χριστοφής Παντελή, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο κάποιου χωριανού μας που πήρε τον Αυξεντίου, είχε πάρει το αυτοκίνητο του Νόφιτου και σκελά από τη λύση. Όταν άκουσε τις πρώτες βόμβες που εξεράγησαν, που ρίχτησαν οι βόμβες στη Λάρνακα, έφυγε από το σημείο που θα συναντούν για. Και στο ρόντα από τις Άχνες, αν ξέρεις ακριβώς που είναι, τώρα είναι προς τα κατεχόμενα εκεί, και έξαφαν προς το Βαρόσι, εκεί το συνάβελαν οι Άγγλοι. Συλλαμβάνοντας τον, βρήκα στο αυτοκίνητο φιλάρια της Ιούκα και άλλη ύλη της Εόκα. Μιλάει στις πρώτες αυγινές ώρες της 1ης Απριλίου. 1ης Απριλίου, ναι. Ήταν τον αριθμό του αυτοκίνητου, κατέφυγα στον ιδιοκτήτη στη λύση. Τους είπε πως το έδωσε του Γρηγόρη του Αυξεντίου και από εκείνη τη στιγμή οι Άγγλοι ήξεραν ότι αυτό ήταν του Γρηγόρη του Αυξεντίου και ήταν έτσι ο πρώτος καταζητούμενος αντάφτης της ΕΟΚΑ. Και θα δούμε στη συνέχεια το Γρηγόρη του Αυξεντίου να ξημερώνει 1η Απριλίου, να κρύβεται στους θάμνους, στα χωράφια, Ξυλοτύμπου, Άχνας και περπαϊτός να φτάνει τη νύχτα της 1ης Απριλίου στη λύση και να πάει να κρυφτεί στο σπίτι της αδελφής του που βρισκόταν έξω από το χωριό. Εκείνη πανικόβλητη μόλις το είδε, «Μα πού είσαι ρε Γλιόρη», του λέει. «Εμείς γυρεύκουμε σε πάση και έρχονται οι αστυνομικοί και γυρεύκουν στη διέξαραντα αυτή ήταν το. Μη φοβάσαι», της είπε ο Γρηγόρης. Κρύφτηκε μερικές ώρες και στη συνέχεια ο χωριανό μας και πρόσωπος του εξάδελφος, φίλος του έμπιστος, συναγωνιστής του Χαμπής Γρηγοράς, το μετέφερε στο σπίτι του χωριανού μας Κώστα Πεσιάνη. Στο σπίτι του οποίου παρέμεινε τρεις μέρες και μετά ο Χρήστος Μασονίδης τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στην Ακαθού και στον Καραβά και άρχισε τότε να είναι και ο πρώτος τομεάρχης της Κερίνιας. Ο Αυξεντίου λοιπόν καταζητείται και επικυρίσσεται με το ποσό των 250 λιρών αρχικά και αργότερα το ποσό πολλαπλασιάζεται και φτάνει τις 5.000 λίρες, αστρονομικό ποσό για την εποχή. Κάτι που δεν είναι γνωστό είναι ότι η επικήρυξη του Αυξεντίου δίνεται προς δημοσίευση σε όλες τις εφημερίδες. Και αυτή η δημοσίευση ήταν επαμοιβή.
Σημειώνουμε ότι μόνο η εφημερίδα του ΑΚΕΛ, ο Νέος Δημοκράτης, αρνήθηκε να τη δημοσιεύσει, με αποτέλεσμα ο διευθυντής Διομήδης Γαλανός να οδηγηθεί τότε στο δικαστήριο και να καταδικαστεί, όπως μας πληροφορεί ο τύπος της εποχής. Στις 17 Ιουλίου του 1955, ο Αυξεντίου μετακινείται στην Καλογραία, ανατολικά της Κερίνιας, και αρχικά διαμένει σε ένα περιβόλι και από εκεί μετακινείται σε ένα λιμέρι στο Μαύρο Όρος. Από εδώ ξεκινά η αρχή του τέλους. Στην ομάδα του Μαύρου Όρους εμφανίζεται μετά από μια περίεργη διαδικασία ο Πέτρος Χατζημιτσής. Ο Αυξεντίου πληροφορείται από το διγενή ότι επρόκειτο για άνθρωπο του υπόκοσμου, ενώ ο αγωνιστής Γιαννάκης Δρουσιώτης γράφει στον Αυξεντίου ότι ο Χατζημιτσής πρέπει να εκτελεστεί διότι είναι επικίνδυνος. Είχε πει στην ομάδα του Αυξεντίου ένας άνθρωπος κατηγορούμενος για ποινικά αδικήματα. Ο αρχηγός της ΙΟΚΑ είχε προειδοποιήσει τον Αυξεντίου ως αρχηγό της Αντάρκτικης ομάδας, της πρώτης Αντάρκτικης ομάδας της ΙΟΚΑ στα βουνά του Πεντακτήρου, να προσέχει από αυτόν τον άνθρωπο, μιλώ για τον Πέτρο τον Χατζημιτσή, γιατί είναι επικίνδυνος. Και του είχε στείλει μάλιστα αυστηρές οδηγίες με αυστηρό ύφος στις επιστολές του οδηγενής. Ο Αυξεντίου όμως ήθελε να βεβαιωθεί αν πράγματι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και είναι προδότης. Είναι γεγονός όμως ότι ο Πέτρος Χατζημιτσής πήγε στο μέλλον του Αυξεντίου κάπου λίγο παράξενα. Ακριβώς αυτό και θα έλεγα έτσι, χωρίς ιδιαίτερον έλεγχο. Ήταν τα πρώτα στάδια του αγώνα και μπορεί να υπήρχε και ένας βαθμός έτσι καλής διάθεσης, θα έλεγα. Λοιπόν, ήθελε να το δοκιμάσει ο Αυξεντίου. Τον έβαλε στην ομάδα που επιτέθησαν 4 του Οκτώβρη του 1955 εναντίον του αστυνομικού σταθμού Λευκονίκου με άλλους συναγωνιστές τους και έδειξε δράση κανονική όπως τους υπόλοιπους συναγωνιστές και τον κράτησε ένα Αυξεντίο. Ο διγενής όμως επέμενε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνο. Ήθελε να το δοκιμάσει ο Αυξεντίου και έδωσε οδηγίες ο Αυξεντίου να εκτελεστεί κάποιος προδότης στην Κυθρέα και συνόδευε τον Πέτρο Χατζημιτσή που θα εκτελούσε τον προδότη ο Θάσος Οκλέους. Διέφυγε την προσοχή του Θάσους Οκλέους, ο Χατζημιτσής, και ειδοποίησε τον προδότη να φύγει και του είπε ότι για ποιο σκοπό είχαν κατεβεί κάτω από το βουνό και πήγαν στην Κυθρέα. Και στη συνέχεια ο Χατζημιτσής κατέβηκε στους Άγγλους και κατέδωσε τα πάντα. Πού ήταν η ομάδα του Αυξεντίου, που κρυβόταν, σε ποιες περιοχές του Πεντακτήρου πήγαινε και ερχόταν και άρχισε μια φοβερή καταδίωξη της ομάδας του Αυξεντίου. Μάλιστα ήταν τέτοια η εκστρατεία των Άγγλων που είχαν χρησιμοποιήσει όχι μόνο ελικόπτερα, ακόμα και αεροπλάνα, αλλά και πλοία για να φανταστείς, γιατί φοβόντουσαν ότι ο Αυξεντίου θα κατέφευγε στην Τουρκία. Ο Σπύρος Παπαγεωργίου στο βιβλίο «Ζίδρος» αναφέρεται σε ένα περιστατικό όπου ο Χατζημιτσής έσωσε κάποια στιγμή ολόκληρη την ομάδα από παγίδα των Άγγλων, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες του Αυξεντίου. Ακόμα και σήμερα δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έγινε με τον Χατζημιτσή. Ο Ανδρέας Καουρής αναφέρει ότι ο Χατζημιτσής διέφυγε της προσοχής του Θάσου Σοφοκλέους, ενημέρωσε το υποψήφιο θύμα και στη συνέχεια κατέφυγε στους Άγγλους όπου είπε τα πάντα. Ο Σπύρος Παπαγεωργίου αναφέρει ότι ο Χατζημιτσής πλησίασε τον προδότη, του είπε ότι ήρθε για να τον εκτελέσει και έφυγαν μαζί για τη Λεμεσό. Προσθέτει στη συνέχεια ότι κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε στα χέρια των Βρετανών. Ο Θάσος Σοφοκλέους, τον οποίο ο Αυξεντίου ανέθεσε να συνοδεύσει και να κρατά από κοντά τον Χατζημιτσή, να γίνει η σκιά του, όπως του είπε χαρακτηριστικά, στο βιβλίο του Πόθος Ελευθερίας προτάσσει μια άλλη εκδοχή. Παραδέχεται ότι εγκατέλειψε τον Χατζημιτσή και κοιμήθηκε το βράδυ στο πατρικό του σπίτι στην Κυθρέα, επειδή, όπως γράφει, εκεί ένιωθε πιο ασφαλής και ότι την όλη επιχείρηση ανέλαβε η ομάδα της Κυθρέας. Ο Σοφοκλέους επιρρύπτει την ευθύνη στην ομάδα της Κυθρέας, ομολογώντας παράλληλα ότι ήταν λάθος του που εμπιστεύθηκε αυτή την ομάδα. Και συνεχίζει γράφοντας ότι ο Χατζημιτσής ξεγέλασε την ομάδα της Κυθρέας και όχι τον ίδιο και διέφυγε. Στο Θάσο Σοφοκλέους απάντησαν διαψεύδοντάς τον οι επιζώντες σύντροφοι του στην ομάδα του Μαύρου Όρους Κώστας Ιωάννου, Φώτης Παπαφώτης και Χαράλαμπος Καμπούρης με κοινή επιστολή του τον Μάιο του 1989 και η οποία περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Ανδρέα Καουρή Γρηγόρης Αυξεντίου. Γράφουν ότι η σαφής και κατηγορηματική εντολή του Αυξεντίου προς τον Θάσο Σοφοκλέους ήταν να γίνει η σκιά του Χατζημιτσή, όπως αναφέραμε, κάτι που ο Σοφοκλέους διαβεβαίωσε ότι θα εκτελεστεί κατά γράμμα. Και σημειώνουν κατηγορηματικά: η φυγή του Χατζημιτσή από την Κυθρέα με όλες τις γνωστές συνέπειες σε βάρος της Αντάρκτικης ομάδας του Πενταδακτύλου και γενικά του αγώνα βαραίνει όχι φυσικά τον Αυξεντίου, αλλά το Θάσο.
Αντίθετα με όσα γράφει στο βιβλίο του ο Θάσος Σοφοκλέους, στο χρονικό του αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59 που επιμελήθηκε ο Γιώργος Γρίβας και το οποίο εκδόθηκε το 1972, ο ίδιος ο Θάσος Σοφοκλέους χαρακτηρίζει λαθασμένη την απόφαση του αυξεντίου, διότι όπως λέει σε μια εκτέλεση δεν προσέχει ο ένας τον άλλον. Παραδέχεται επίσης ότι δεν ακολούθησε τις οδηγίες του αυξεντίου για αντικειμενικούς λόγους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνέχεια της υπόθεσης. Ο Σπύρος Κέτθυρος λέει ότι ο Χατζημιτσής, αντί να εκτελέσει τον καταδότη του, του είπε όλα όσα ήξερε για την οργάνωση στην περιοχή και σε λίγο έφτασαν οι Άγγλοι στο μεταδάχτυλο. Ο Θάσος Σοφοκλέους γράφει ότι ο Χατζημιτσής το έσκασε και πήγε στη Λεμεσό, όπου προσπάθησε να ενταχθεί στην ΕΟΚΑ μέσω ενός γνωστού του αγωνιστή, του Κύπρου Παναγιώτου, ενώ δύο προσπάθειες της ΕΟΚΑ να τον εκτελέσει απέτυχαν. Συνεχίζει γράφοντας ότι ο Χατζημιτσής συνελήφθη από τους Άγγλους όταν αποπειράθηκε να επιτεθεί σε αστυνομικό σταθμό. Ωστόσο, σε αντίθεση με το προηγούμενο, σε άλλη σελίδα καταγράφει ότι ο Χατζημιτσής συνελήφθη στη Λεμεσό μετά από πυροβολισμό που έριξε εναντίον τουρκοκύπριου αστυνομικού. Ο δε Ανδρέας Καουρίς στη σχετική αναφορά του δεν αναφέρεται στην πρώτη εκδοχή του Θάσου Σοφοκλέους, αλλά υιοθετεί τη δεύτερη, ότι ο Χατζημιτσής συνελήφθη μετά από απόπειρα εναντίον αστυνομικού στις 27 Οκτωβρίου του 1955. Ο δε Σπύρος Παπαγεωργίου μιλά για σύλληψη του Χατζημιτσή κάτω από περίεργες συνθήκες. Οι διαφορετικές εκδοχές, που ας σημειωθεί ότι η κάθε μια θεωρείται ως δεδομένο ανάλογα με την περίπτωση, δείχνουν ότι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το πότε και πώς πρόδωσε και συνελήφθη ο Χατζημιτσής, ούτε ποια ήταν η συνέχεια. Και κάτω από αυτές τις αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι Άγγλοι φτάνουν στην περιοχή του Μαύρου Όρους στις 31 Οκτωβρίου του 1955 και διεξάγουν έρευνες μέχρι τις 6 Νοεμβρίου με οδηγό τον Χατζημιτσή. Εξοργίστηκε ο αρχηγός της ΕΟΚΑ από την παράληψη του αυξεντίου να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του, τον καθαίρεσε και όρισε υπεύθυνο της ομάδας το Θάσο Σοκλέους. Παρά την επιμονή, την έντονη, την πολύ έντονη επιμονή των συναγωνιστών του αυξεντίου, αλλά και την επιστολή που είχε αποστείλει ο ίδιος ο Θάσος Σοκλέους στο διγενή, ζητώντας του να αφήσει τον αυξεντίου ως αρχηγό, γιατί υπερτερούσε κατά πολύ από τον ίδιο, εντούτοις ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, πολύ αυστηρός και με έντονα τα σημάδια της πειθαρχίας που ήθελε από τους αγωνιστές του και αγωνιστές, τον καθαίρεσε και όρισε ένα αρχείο της ομάδας τον Θάσο του Σοφοκλέους. Μάλιστα, ο αυξεντίου μπροστά στην έντονη αντίδραση των συναγωνιστών του, τους είπε ότι αυτός ο αγώνας για να ευωδώσει και να καταλήξει στο θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε, θα πρέπει να πειθαρχούμε στις οδηγίες του αρχηγού, όποιες και αν είναι αυτές, και ένα μικρό παιδί να μας βάλει αρχηγών, οφείλουμε να τον ακούμε. Μόνο έτσι μπορεί ο αγώνας να φτάσει σε συντέλεση. Στην καθαίρεση του Γρηγόρη από το μεάρχη της περιοχής αναφέρθηκε και ο Θάσος Σοφοκλέους στον ντοκιμαντέρ του ΡΙΚ του 1995. Ήρθε η αλληλογραφία και εκεί ακριβώς επαναλάβα τις επιστολές και όταν θυμούμε τον αυξεντίο που ήρθε δούλες και μου τις έδωσε. Είναι δικές σου, μου λέει. Και έπιασε μόνο τη δική του επιστολή, η οποία του έλεγε παραδώσατε αμέσως την ομάδα και την αρχηγία στο Ξάνθο. Και εγώ όταν τα πήρα του λέω εγώ και διάβασα την δική μου επιστολή που μου έλεγε αυτό το πράγμα, λέω εγώ δεν μπορώ να δεχτώ έτσι πράγμα, λέω δεν διαφωνώ, δεν μπορώ να δεχτώ έτσι πράγμα. Και ο ξενιού μου λέει εγώ έκανα το καθήκον μου. Και απετραβήχτηκε, εγώ αμέσως θυμάμαι, φώναξα τον Φώιν τον Παπαφώτη με τον οποίο είχαμε ιδιαίτερους δεσμούς, διότι είμαστε συμφίλια όπως είπαμε και προηγουμένως. Και του λέω, ξέρετε μου, Φώτη, διαβάσαμε τις επιστολές, όλες είδαμε τις οδηγίες του τελευταία και κάτσαμε με τον Παπαφώτη και συντάξαμε μια επιστολή, οι δυο μας. Αφού την συντάξαμε, κάμε και έτσι πρόκειται, γράψαμε την, καλέσαμε ύστερα και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και την διαβάσαμε και πέψαμε την επιστολή αυτή. Ο διγενής μου απάντησε πίσω και μάλιστα να δεις το Γρηγόρη τον Γρηγορά μου που ήταν παρόν στη σκηνή που τον έζησε τον διγενή και θυμώθηκε πάρα πολύ, ήταν εξαλλός και φώναζε ότι θα μου υποδείξει αυτός τι θα κάνω εγώ για μένα δηλαδή και θυμάμαι μου απάντησε πίσω αποδέχεστε κύριε ναι ή ου. Έτσι, στις 29 Νοεμβρίου του 1955, ο αυξεντίου συνοδευόμενος από τον κυρία Κομάτση, τον Ανδρέα Γιάνγκου και την Ίτσα Χατζηγεωργίου, μεταβαίνει από το Μαύρο Όρος στην οροσειρά του Τρόδους και συγκεκριμένα στην Κακοπετριά και από εκεί στα Σπήλια, όπου βρισκόταν ο αρχηγός.
Όπως αφηγείται ο υπασπιστής του αρχηγού, ξάδελφος του Αυξεντίου, Γρηγόρης Γρηγοράς, ο διγενής ήταν έξαλλος και απειλούσε ότι θα εκτελέσει τον Αυξεντίου. Όσον αφορά την θέση του πετροαρχηγού, ο ίδιος απέφευγε να μιλήσει. Του είπα εγώ ότι Γρηγόρη πρόσεχε τώρα που θα πας, γιατί είναι πολύ θυμωμένος. Και ότι σου είπε θα τον εκτελέσει. Ναι, ότι τον προειδοποίησες. Επαναλημμένως να σε εκτελέσει άμα σε βρει, άμα σε δει. Για λίγο εγώ σάισε να πάμε να τα μάθηκε να το πούμε που κοντά, αλλά είχε, βλέπουμε. Ενώ ο Αυξεντίου βρίσκεται στα σπήλια κοντά στον αρχηγό, οι Άγγλοι ζώνουν την περιοχή. Είναι άγνωστο ποιο του έφερε στο αρχηγείο του Γρίβα, αλλά το βέβαιο είναι ότι κάποιο άρωτο μάτι ακολουθούσε και εκεί ίσως τον Αυξεντίου. Πάντως δεν ήταν ο Χατζημιτσής, αφού αυτός γνώριζε μόνο την περιοχή του Τρόοδους. Εκεί γίνεται η γνωστή μάχη όπου ο διγενής διαφεύγει χάρη στον Αυξεντίου, ο οποίος με ένα έξυπνο τέχνασμα όπως λέγεται έβαλε τους Άγγλους να χτυπηθούν μεταξύ τους και να αποτύχει η επιχείρηση. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο διγενής αναθέτει στον Αυξεντίου την ευθύνη του τομέα Πιτσιλιάς και στις 3 Ιανουαρίου του 1956 με επίγουσα διαταγή τον διορίζει και υπαρχηγό της οργάνωσης. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και πάλι στο ΡΙΚ ο συνεργάτης του Αυξεντίου και τομεάρχης ομόδους Νίκος Πανός. Ο Αυξεντίου είχε αναλάβει και την βόρειο επαρχία Λεμεσού, τα κρασοχώρια. Από τις Πλάτερες μέχρι το βουνί, την Ποταμιού, το Βάσαν, το Άρσος, το Όμοδος, αυτήν την περιοχή είχε και αυτήν την περιοχή. Οπότε οργανώθηκε πλέον, επειδή μεγάλωσε πολύ ο τομέας και επειδή εφάνηκε ότι οι μεγάλες ομάδες είναι φοβερά δυσκίνητες. Όταν λέμε μεγάλες ομάδες εννοούμε οι 10 άνθρωποι, πάρα πολύ. Δύσκολα μετακινούνται και δύσκολα κρύβονται. Φάνηκε ότι ομάδες των 5-6 είναι δυνατόν να κινηθούν άνετα και ευέλικτα. Αποφασίστηκε να χωριστεί ο τομέας σε 3 περιοχές. Την βόρειο επαρχία της Πιτσιλιάς την ανήκουσαν στην επαρχία Λευκοσίας, την ανέλαβε ο Γιώργος Βάτσης. Την νότια Πιτσιλιά την ανέλαβε ο Μακαρίτης ο Στυριανός ο Λένας και ανέλαβα και εγώ την βόρειο επαρχία Λεμεσού, την επαρχία των Κραστοχωριών, με έδρανε το Κόμοδος. Έτσι, εκράτησε δε ο Αυξεντίου μια περιοχή σε ησυχία και ασφαλή από το Παλαιχώρι μέχρι τον Μαχαιρά. Στο Παλαιχώρι είχε απαγορεύσει να γίνεται οποιαδήποτε δράση για να μην προκαλούν την Εγγλέζη και να μην έρχονται εκεί. Και είχε αυτόν τον χώρο ανέσεως διανακινείται σε περίπτωση ερευνών κλπ. Ο Αυξεντίου αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα ότι το δίκτυο της προδοσίας είναι και πάλι κοντά του, αφού συμβαίνουν διάφορα περίεργα. Στα μέσα Ιανουαρίου, ο Αυξεντίου εκδίδει μια διαταγή για να μαζευτούν όλα τα κυνηγετικά όπλα του τομέα του. Το περιστατικό αυτό αφηγήθηκε στο ΡΙΚ ο αγωνιστής Γιώργος Μάτσης. Μας μάζεψε ο Αυξεντίου και μας είπε ότι είναι απαραίτητο να πάμε σε διάφορα χωριά της περιοχής μας να μαζέψουμε τα κυνηγετικά όπλα. Αυτό ήταν διαταγή βέβαια από τον Γρίβα και μας εχώρισε ο Αυξεντίου σε μικρές ομάδες, 2, 2, 3, 3 αναλόγως του πόσων μεγάλων ήταν το χωριό και πόση ώρα θα μας έπαιρνε, να στείλει και ανάλογα άτομα. Στο Παλαιχώρι πήγαμε 3 άτομα, εγώ, ο Κυριάκος ο Κόκκινος και ο Αντωνάς. Ο αρχιμαντρίτης Κωνσταντίνος Λευκοσιάτης πληροφορεί το διγενής στις 22 Ιανουαρίου ότι η χειρόγραφη διαταγή του Αυξεντίου βρίσκεται στα χέρια των Άγγλων. Αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη έκταση έρευνες των Άγγλων σε όλη την περιοχή Πιτσιλιάς, οι οποίες τελειώνουν χωρίς καμιά επιτυχία. Από αυτή τη στιγμή και μέχρι το τέλος του δράματος στο Μαχαιρά αρχίζει μια σύγχυση για πρόσωπα και ονόματα. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ταγματάρχης Μακλέον, που ήταν υπεύθυνος για την καταδίωξη και σύλληψη του Αυξεντίου, αναφέρει αόριστα στην απόρριτη έκθεσή του, σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαγεωργίου, ότι βρήκαν την επιστολή στην τσέπη κάποιου ανύποπτου χωρικού, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Ο Αυξεντίου, από την πλευρά του, σε επιστολή του προς το διγενή, αναφέρεται σε κάποιο γνωστό καταδότη, όπως λέει, ονόματι Λόντο, και ζητά έγκριση εκτέλεσης. Κατονομάζει επίσης και τον πρώην σταθμάρχη Αγρού, τον Μαρνέρο, ο οποίος υποδεικνύει μέλη της ΕΟΚΑ στα χωριά της περιοχής. Αναφέρεται ακόμα και σε πολλούς προδότες που κυκλοφορούν στην περιοχή και ότι προβληματίζεται κατά πόσο θα πρέπει να τους μαζέψει και να τους εκτελέσει ομαδικά για παραδειγματισμό. Ενδεικτικό είναι ένα περιστατικό που περιγράφει ο Νίκος Πανός για το πώς έπεσε στα χέρια των Άγγλων μία απόρριτη επιστολή.
Είχε έρθει η διαταγή να κάνουμε κάποιες επιχειρήσεις αντιπερισπασμού στο δρόμο της Λεμεσού, διότι οι Εγγλέζοι ασκούσαν πολύ μεγάλη πίεση στις ομάδες του Κίκου και κυρίως είχαν περικυκλώσει τότε τον Διγενή. Ήρθε λοιπόν η διαταγή να γίνουν κάποιες επιχειρήσεις αντιπερισπασμού. Μια τέτοια επιχείρηση προσπαθήσαμε να κάνουμε στο δρόμο Λεμεσού. Ξεκινήσαμε βράδυ, προχωρήσαμε προς τον δρόμο της Λεμεσού, επεσημάναμε χώρο στον οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε την επιχείρηση. Εκείνο το οποίο παρουσιάστηκε μόλις εξημέρωσε η ημέρα ήταν μια πολύ μεγάλη κίνηση ελικοπτέρων, αυτοκινήτων διαρκώς. Αυτό μας παραξένεψε. Περιμέναμε όλη την ημέρα να προχωρήσουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και εκείνο το οποίο είχαμε αντιληφθεί είναι ότι η περιοχή αυτή πραγματικά επαιτηρεί το. Εκινούνταν Εγγλέζοι πάρα πολύ και επαναξενεύτηκαν και οι άνθρωποι που ήξεραν την κίνηση των Εγγλέζων επαναξενεύτηκαν. Όπως πληροφορηθήκαμε ύστερα, μας είπε ο ίδιος ο Μακαρίτης ο Αξεντίου, η επιστολή με την οποία ανέφερε ότι θα γινόταν αυτή η επιχείρηση έπεσε στα χέρια των Εγγλέζων, την επήραν πάνω σε ένα σύνδεσμο ο οποίος την μετέφερε. Επληροφορήθηκαν αυτό το πράγμα και γι' αυτόν τον λόγο ξεκίνησαν αυτές τις έντονες επιχειρήσεις με σκοπό κυρίως να επισημάνουν την ομάδα και να τη συλλάβουν. Εγκλείδωσε η ομάδα διότι ο Αξεντίου ήταν καθιερωμένος αρχηγός. Ο Διγενής τον εμπιστευόταν. Δεν ήταν υποχρεωμένος να αναφέρει λεπτομέρως ότι θα κάνω στον τάδε τόπο την επιχείρηση με τους τάδε ανθρώπους κλπ. Κλπ. Και ζητώ έγκριση. Εδρούσε μόνος του, έπαιρνε αποφάσεις μόνος του. Λίγο αργότερα έρχεται το αναπάντεχο. Προδίδονται και συλλαμβάνονται σχεδόν ταυτόχρονα περίπου όλες οι ομάδες της περιοχής που ελέγχει ο Αξεντίου. Από αυτό το σημείο ξεκινά ένας νέος γύρος σύγχυσης με ονόματα και χρονολογική σειρά των γεγονότων που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να εξαχθεί κανένα ασφαλές αποτέλεσμα ή συμπέρασμα άσχετα με το γεγονός, επαναλαμβάνουμε, ότι τα πράγματα παρουσιάζονται από τον καθένα ως να έγιναν πράγματι έτσι. Στο ντοκιμαντέρ του ΡΙΚ του 1995, ο Σπύρος Κέτσιρος θεωρεί δεδομένο ότι η προδοσία στον τομέα πιτσιλιάς ξεκίνησε με τη σύλληψη του Αργύρη Καραδήμα. Σημειωτέων ότι ο Καραδήμας είχε συλληφθεί από τους Άγγλους στις 25 Ιανουαρίου του 1955 ως μέλος του πληρώματος του πλοιαρίου Άγιος Γεώργιος και είχε φυλακιστεί. Στον ντοκιμαντέρ που αναφέραμε, ο Σπύρος Κέτσιρος αναφέρει ότι σε μια ενέργεια της ΕΟΚΑ για να ελευθερωθεί ο Γιορκάτζης από το νοσοκομείο, κατά λάθος ελευθερώθηκε ο Καραδήμας, ο οποίος κατέφυγε στις ομάδες Αυξεντίου στην Πιτσιλιά. Φυλακίστηκε ο Καραδήμας και δραπέτευσε από σύμπτωση. Θα μεταφερόταν στο νοσοκομείο της Λευκοσίας ο Πολύκαρπος Γιορκάτζης. Η ΕΟΚΑ οργάνωσε την απελευθέρωσή του. Μεταφέρθηκε όμως ο Καραδήμας στο νοσοκομείο και απελευθερώθηκε αυτός. Σε αντίθεση με αυτό, ο ίδιος ο Σπύρος Κέτσιρος γράφει στο αφιερώμα του για τον Αυξεντίου που δημοσιεύθηκε στο Φιλελεύθερο την 1η Απριλίου 2009 ότι η ΕΟΚΑ είχε την πληροφορία ότι οι Άγγλοι θα έπαιρναν στο νοσοκομείο της Λευκοσίας τον Μιχαήλ Κουτσόφτα, τον αγωνιστή Παπαχώνησαν αργότερα για ιατρικές εξετάσεις. Οργανώθηκε η απελευθέρωσή του, αλλά αντί αυτού οι Άγγλοι πήραν στο νοσοκομείο τον Καραδήμα και ελευθερώθηκε αυτός. Ο Πολύκαρπος Γιορκάτζης μετατράπηκε σε Μιχαήλ Κουτσόφτα. Υπάρχει και τρίτη εκδοχή σε άλλο μεγάλο αφιέρωμα για τον Αυξεντίου, επίσης του ΡΙΚ, παραγωγής 1987. Εκείνο τον καιρό οι ομάδες Αυξεντίου αντιμετώπιζαν ακόμη ένα μεγάλο κίνδυνο. Ο Αργύρης Καραδήμας, που είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση γιατί ήταν μέλος του πληρώματος του πλοιαρίου Άγιος Γεώργιος, είχε απελευθερωθεί κατά λάθος από την ΙΟΚΑ. Αγωνιστές στην προσπάθειά τους να απελευθερώσουν τον Στέλιο Μαυρομάτι, που καταδικάστηκε σε θάνατο, απελευθέρωσαν τον Καραδήμα. Ο Πολύκαρπος Γιορκάτζης που έγινε Μιχαήλ Κουτσόφτας τώρα γίνεται Στέλιος Μαυρομάτης. Όμως, σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαγεωργίου και το βιβλίο του Ζίδρος, ο Γιορκάτζης εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο πράγματι δραπέτευσε, αλλά όχι από το νοσοκομείο, αλλά από τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς μαζί με άλλους αγωνιστές στις 19 Ιανουαρίου του 1956. Στο θέμα Γιορκάτζη, όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τις αφηγήσεις φαίνεται ότι συμφωνούν ότι αυτός εμφανίστηκε στις ομάδες Αυξεντίου μετά την απόδρασή του, άσχετα αν αυτή ήταν από το νοσοκομείο ή τα κρατητήρια. Ο Γιώργος Μάτσης, αναφερόμενος στην περίπτωση Καραδήμα, λέει ότι ο Γιορκάτζης εμφανίστηκε εκεί στις ομάδες ως επισκέπτης, κάνοντας περιοδία. Και μόλις έφυγαμε από εκεί, τους έπιασαν κατευθείαν και τους επήρε στο όμονος.
και έπιασε την ομάδα του Σπανού τότε που έτυχε. Και του Γιορκάτζη. Ναι, ο Γιορκάτζη περιόδευε τότε. Ήταν φιλοξενούμενο. Ναι, και όμως έτυχε να ήταν εκεί όταν ήρθαν οι Εγγλέζοι και πήγαινε για εκείνον να κρυφτεί μες στο κρυσφύγιο. Αντίθετα προς τον Γιώργο Μάτση, ο Σπύρος Κέθυρος στο Φιλελεύθερο την 1η Απριλίου του 2009 γράφει ότι ο Γιορκάτζης δεν έφτασε στις ομάδες Αυξεντίου ως επισκέπτης, αλλά ως κυνηγημένος. Ο Γιορκάτζης αναφέρει δεν ανήκε στην ομάδα του ομόδους, βρισκόταν στον Πεδουλά όταν πήρε το μήνυμα του Τομεάρχη Λευκοσίας να πάρει μέτρα γιατί οι Άγγλοι καταφθάνουν για εκτεταμένες έρευνες. Ο Μάρκος Δράκος δεν τα κατάφερε. Έπεσε νεκρός σε ενέδρα των Άγγλων. Ο Γιορκάτζης από τον Πεδουλά με οδηγό έναν νεαρό μαθητή, τον Φρίξο Οικονομίδη, κατέφυγε στην περιοχή του Σπανού, διανύοντας περπατητός την απόσταση μέσα από τα βουνά, υποβροχή και χιόνι. Η αναφορά και τυρού συγκρούεται με τα γραφόμενα του Σπύρου Παπαγεωργίου, ο οποίος αναφερόμενος στο συγκεκριμένο ζήτημα, γράφει ότι τρεις ημέρες μετά την απόδρασή του από τα κρατητήρια, ο Γιορκάτζης έφτασε στο λιμέρι της Παπούτσας για να ενωθεί με τη δύναμη του Αυξεντίου και όχι στο Όμοδος που βρισκόταν ο Σπανός. Κατά συνέπεια, και για αυτό το θέμα υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η πρώτη είναι του Γιώργου Μάτση ότι ο Γιορκάτζης εμφανίστηκε ως επισκέπτης στην περιοχή, κάνοντας όπως λέει η περιοδία. Η δεύτερη του Σπύρου Κέττηρου ότι ο Γιορκάτζης βρισκόταν στον Πεδουλά και ότι μετέβη στο Όμοδο στην ομάδα του Νίκου Σπανού μετά από κυνηγητό. Και του Σπύρου Παπαγεωργίου ότι τρεις ημέρες μετά την απόδραση του από τα κρατητήρια, ο Γιορκάτζης πήγε κατευθείαν στην Παπούτσα για να ενωθεί με τον Αυξεντίου. Η Παπούτσα όμως είναι στην περιοχή Παλαιοχωρίου και βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το Όμοδος. Ας επιστρέψουμε όμως στον Καραδίμα. Όταν εντάχθηκε στις ομάδες του Αυξεντίου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, άρχισε να δημιουργεί προβλήματα. Τόσο αφόρητη ήταν η κατάσταση μαζί του, που ο Νίκος Πανός αναγκάστηκε να πάει να βρει τον Αυξεντίου για να βρουν μια λύση. Ο άνθρωπος ήταν σε μια σχιζοφρενική κατάσταση. Δεν μπορούσε να ελεγξεί τον εαυτό του καθόλου. Είχε γίνει φοβερό πρόβλημα δια την ομάδα πλέον. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούσε να θέλει να ξεκινήσει να βγει έξω, αν ένιωθε ασφάλεια θα μπορούσε να βγει έξω, να παρουσιαστεί στο χωριό ή οπουδήποτε αλλού και να αποκαλύψει πρόσωπα και πράγματα. Πάνω στο θέμα αυτό, όταν διαπίστωσα ποια ήταν η κατάσταση, ενημέρωσα τον Μακαρίτη τον Αυξεντίου με πρώτη και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη επιστολή και ανέφερα πως ότι έπρεπε κάποια μέτρα να ληφθούν. Δεν μπορούσε να αφαιθεί έτσι η κατάσταση, διότι κινδυνεύαμε όλοι. Ο Αυξεντίου δεν αφισβητούσε αυτά τα οποία βέβαια του έγραφα, αλλά δεν μου έδινε και συγκεκριμένες οδηγίες πώς να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Η εισήγηση μου ήταν ότι έπρεπε να φύγει, να πάει κάπου, να απομονωθεί. Δεν μπορούσε πουθενά να εργαστεί. Τα πράγματα είχαν φτάσει στο απροχώρητο. Οπότε, μια ημέρα, έπειρα έναν από τους συναγωνιστές μας, τον Γιώργο τον Παλαιολόγο. Εξεκινήσαμε βράδυ και πήγαμε στη ζωοπηγή, στο σπίτι του Μινά, όπου ήταν ο Μακαρίτης Αυξεντίου. Εκτύπησα την πόρτα, εμπήκα μέσα, με γνώριζα διότι έκανα στη ζωοπηγή και είπα: θέλω να δω τον Αυξεντίου. Εμπήκα μέσα και η πρώτη κουβέντα που του είπα ήταν: έφερα τον Καραδίμα. Εάν τον αντέξετε εσείς περισσότερο από μισή ώρα, εγώ τον αλαμβάνω για το υπόλοιπο του αγώνα ή για όσα χρόνια θα ζήσω, για όσο χρόνο θα ζήσω. Τον εφώναξε μέσα. Του είχα εξηγήσει βέβαια πρώτα ποια ήταν η κατάσταση και προφορικά τον εφώναξε μέσα. Έκατσαν και εκουβέντιασαν. Ο Καραδίμας είχε έγνοια ότι ο Αυξεντίου κάτι θα ελάμβανε, κάποια μέτρα θα ελάμβανε εναντίον του. Όμως τον καθησύχασε πραγματικά, διότι ήταν άνθρωπος που καταλάβαινε πώς να χειριστεί τους ανθρώπους. Τον καθησύχασε και στη συνέχεια τον έστειλε να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Και εκουβεντιάσαμε το θέμα μαζί για αρκετή ώρα. Μέχρι τα χαράματα, μέχρι την ώρα που ήρθε μήνυμα πως ότι ανέβαιναν αυτοκίνητα Άγγλων προς την Πιτσιλιά για έρευνες στον αγρό. Η εισήγηση μου ήταν ότι ή έπρεπε να απομονωθεί ή και το χειρότερο και το σκληρότερο έπρεπε να εκτελεστεί. Γιατί επρόβαλα το επιχείρημα, εγνώρισε και στη Λευκοσία ανθρώπους πολλούς και σπίτια. Εγνώρισε στην Πιτσιλιά, Λαγουδερά, Σαράντι, ένα σωρό χωριά, μέχρι που να έρθει στο Όμοδος. Χωριά και ανθρώπους και κρυσφύγετα. Και διέβλεπα και τον αναγνώριζε ο Αυξεντίου των μεγάλων κινδυνών. Ο Αυξεντίου εδίσταζε να πάρει μια τέτοια απόφαση και όταν επέμενα
Θυμούμαι ότι χαρακτηριστικά μου ανέφερε: «Κερέ Σπανέ, αν αύριο εγώ και εσύ και ο Κόκος σκοτωθούμε στον αγώνα και δεν υπάρχει κανένας που να ξέρει όλη αυτή την ιστορία την οποία βλέπουμε εμείς εδώ μπροστά στα μάτια μας, τι νομίζεις ότι θα πουν?» Ο Αυξεντίου εζήλευε τον Καραδίμα, είχε φήμη, είχε όνομα, διότι εκείνον τον καιρό οι εφημερίδες έγραφαν ένα σωρό πράγματα και οι αγγλικές εφημερίδες, πιστεύω υποβολημαία, και οι κυπριακές εφημερίδες ανεντυπωσίευαν ότι θα άλλαζε η τακτική του αγώνα, ότι εμπήκε νέο νέμα κλπ. Τι νομίζεις λοιπόν ότι θα μπορούσε κανείς να σχολιάσει? Ότι ο Αυξεντίου εκτέλεσε τον Καραδίμα διότι τον εζήλευε πως του επήρε τη δόξα του αγώνα. Κοντιάσαμε αρκετή ώρα, κατά τις 4:30-5 ήρθε ο Σκοβός και μας ειδοποίησαν ότι από τον Πεύκο του Καλού Χωριού παρουσιάστηκαν αυτοκίνητα πολλά, έσβησαν τα φώτα τους, αλλά βγήκαμε έξω και ακούγαμε όλο το θόρυβο των μηχανών και έπρεπε λοιπόν να φύγουμε από εκεί. Δεν ξέραμε προς τα πού κατευθύνονταν. Μπορεί να κατευθύνονταν στη Ζωβίγιν ή αλλού. Εφύγαμε λοιπόν, ο Μακαρίτης Αυξεντίου τον Καραδίμα τον έστειλε και έμεινε στο σπίτι του Μακαρίτη, του Γιώργου, του Κουλαμίου που είχαμε κρυσφύγει εδώ και του άφησε μαζί και μία χειροβομβίδα. Τα αυτοκίνητα των Άγγλων κατευθύνονταν πραγματικά προς τον Αγρόν. Την επομένη, στις 21 του μηνός, ήταν το πανηγύρι της Παναγίας, γίνεται μεγάλο πανηγύρι στον Αγρόν και πήγαιναν εκεί να... και περικύκλωσαν, έκανα κέφου για να ψάξουν να έβρουν αντάρτες. Από αυτή την αφήγηση προκύπτει και μια άλλη πτυχή του χαρακτήρα του Αυξεντίου. Δεν ήταν από αυτούς που με πάσα ευκολία διέταζε την εκτέλεση ανθρώπων, ακόμα και αν είχε στα χέρια του κάποια στοιχεία σε βάρος ορισμένων προσώπων. Άλλωστε αυτό έγινε και με τον Χατζημιτσί στον Πενταδάχτυλο. Ο Αυξεντίου πλήρωσε και τις δύο περιπτώσεις πολύ ακριβά. Περιστατικά με τον Καραδίμα περιγράφουν οι Γιώργος Μάτσης και Νίκος Πανός. Είναι σημαντική η αναφορά του Νίκου Σπανού ότι με την προδοσία εκείνη εξαρθρώθηκε σχεδόν ολόκληρος ο τομέας. Στην αναφορά Σπανού ακούγονται ακόμα δύο ονόματα τα οποία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συνέχεια και για τον οποίο θα αναφερθούμε στην επόμενη εκπομπή. Όταν ήρθε κοντά μου και τον είδα σε ποια κατάσταση ήταν και πόσο συμπεριφέρεται και μας βάλει μπροστά με το όπλο, του είπα καθαρά: «Δώσ' το όπλο για να μην σε εκτελέσω εδώ», και είχε το γυρισμένο το όπλο πάνω μου. Και με την φωνή και την απειλή δέχτηκε να μου δώσει το όπλο. Έμειναν όλοι έτσι, ήθελε βέβαια άλλου είδους μεταχειρίσεις. Μου έδωσε το όπλο, τον ενεθάρρυνα, τον εφίλεψα, προσπάθησα αυτά όλα, αλλά δεν είναι. Και εντωμεταξύ συνελήφθη με στο κρυσφύγετο και έδειξε δυστυχώς και εκεί ότι εγώ είμαι ο Καραδίμας, όχι της ΕΟΚΑ, αλλά των Εγγλέσσων. Δεν είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε. Εσείς τον ακούσατε να τα λέει αυτά τα πράγματα? Μπροστά μου, εκεί που μας επικύρωθα. Και ήταν η άλλη ατυχία, ήταν ότι με την εμπιστοσύνη που το έδωσαν προηγουμένως, δυστυχώς εγύριζε από τόπο σε τόπο και επισκέπτεται τις διάφορες ομάδες ελεύθερα και έμαθε που ήσαν τα μέλη μας, τα κρυσφύγετα μας και αυτά. Και μόλις εφύγαμε από εκεί, τους έπιασαν κατευθείαν και τους επήρεν στο ομόδος. Όταν συνελήφθημε ο Σαράντη, ο Καραδίμας ψήλωσε τα χέρια πάνω και τους έλεγε: «Μη δικός σας, εγώ νόου ΕΟΚΑ». Και άρχισε αυτόν το... μόλις είδαν αυτήν την συμπεριφορά του Καραδίμα, αμέσως τον απομόνωσαν. Λειτουργήσε το σύστημα αυτό μέχρι το Γενάρη του 1957. Οι τρεις ομάδες, ο Αυξεντίου στο χώρο των δικών του. Δυστυχώς, με την προδοσία που ξεκίνησε από τον Καραδίμα και στη συνέχεια με τις άλλες, με τον Πιβίνο και μαζί με τον Φόκο, τον Αποστρατό, εξαρθρώθηκε όλη η περιοχή. Κοινή εκτίμηση λοιπόν είναι ότι η προδοσία των ομάδων οφειλόταν στον Αργύρη Καραδίμα. Ωστόσο, τόσο ο Νίκος Πανός, όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο, όσο και ο Γιώργος Μάτσης αναφέρονται στους Απόστρατο και Πιπίνο, δύο άλλα μέλη της οργάνωσης και των ομάδων Αυξεντίου, τα οποία θα συνεργαστούν με τους Άγγλους και θα προδώσουν όλες τις ομάδες της περιοχής Πιτσιλιάς. Και εκεί βγήκαν
Εκείνοι οι δυο οι προδότες, οι επικίνδυνοι που υποψιαζόμαστε πάντοτε, πρόδωσαν τους υπόλοιπους και πήραν εκείνη όλη την έκταση και έφτασε μέχρι και το μάχαιρα. Όμως, ενώ ο Καραδήμας παρουσιάζεται να έχει αποδράσει κατά λάθος με τη βοήθεια μελών της ΕΟΚΑ από το νοσοκομείο και να παρουσιάζεται στις ομάδες Αυξεντίου, και ο Γιώργος Μάτσης λέει ότι όταν τους συνέλαβαν οι Άγγλοι, ο Καραδήμας βγήκε από το κρυσφύγετο και τους είπε ότι είναι δικός τους, ο Σπύρος Κέθυρος γράφει στο Φιλελεύθερο ότι πήγε στο Όμοδος ως επικεφαλής πομπής αγγλικών στρατιωτικών αυτοκινήτων. Όμως ο Μάτσης λέει ότι το συνέλαβαν στο Σαράντι. Σύμφωνα με το κείμενο του Σπύρου Κέθυρου, ο Καραδήμας δεν ήταν ούτε στο Σαράντι ούτε στο Όμοδος, αλλά ήταν αυτός που οδήγησε εκεί τους Άγγλους. Και συνεχίζει. Ο Καραδήμας ήξερε τα κατατόπια. Ο Γιώργος Παλαιολόγος ήταν σκοπός στο σπίτι του Άριστου και μπήκε βιαστικά μέσα. Οι αντάρτες κατέβηκαν στο κρυσφύγετο κάτω από τη τσιμινιά και ο Άριστος άναψε από πάνω ξύλα. Οι Άγγλοι δεν λοξοδρόμησαν καθόλου. Πήγαν κατευθείαν στο συγκεκριμένο σπίτι. «Σβήσε τη φωτιά», είπε ο επικεφαλής αξιωματικός. Ήξερε. Και όταν το στόμιο άνοιξε, φώναξε στους αντάρτες να παραδοθούν. Μέσα στο κρυσφύγετο ένας πέταξε την ιδέα να βάλουν βόμβες και να ανατιναχτούν, να σκοτωθούν, αλλά να μην παραδοθούν, αφού μάχη δεν μπορούσαν να δώσουν μέσα από το σπίτι από το μικρό στόμιο της εισόδου. Και ποιο θα ήταν το όφελος? Ο Νίκος Πανός ήταν ο επικεφαλής. Βγήκε πρώτος. Ακολούθησαν οι άλλοι. Πολύκαρπος Γιορκάτσης, Γιώργος Παλαιολόγος, Αντώνης Κυριάκου και Γιώργος Λοϊζίδης, ο γνωστός απόστρατος που είχε το ψευδώνυμο Φόκος. Μόλις είδε τον απόστρατο, ο επικεφαλής Άγγλος έτριψε με ικανοποίηση τα χέρια. Ο φωνιάς του Μήτα. Ο απόστρατος κατέρευσε. Πράγματι, αυτός ήταν ο εκτελεστής στην Κυπερούντα του Μήτα που είχε θεωρηθεί προδότης. Και από εκείνη τη στιγμή άρχισε να μιλά. Όταν στις πλάτρες τους έβαλαν σε γραμμή και τους χτυπούσαν, ο απόστρατος διαμαρτυρήθηκε μπροστά σε όλους. «Γιατί με χτυπάτε εμένα, αφού εγώ τα είπα όλα?» Και συνεχίζει αναφερόμενος στους προδότες. Αργότερα, στις κεντρικές φυλακές, ο απόστρατος φύλαγε ένα σακούλι γεμάτο χρυσαφικά. Ήταν η λία του από τα σπίτια που έκανε έρευνες μαζί με τους Άγγλους. Τον είδα στο Λονδίνο, όπου φυγαδεύτηκε από τότε. Μου είπε ότι οι Άγγλοι του έδωσαν 500 λίρες μαζεμένες και ύστερα 25 λίρες το μήνα, ώστε του βρει απασχόληση σε ένα γαλατάδικο. Τον ρώτησα αν μετανιώνει για κάτι και μπήκε στη μέση η γυναίκα του, φωνάζοντας πως ο άντρας της πήγε 5 φορές στους Αγίους Τόπους και εξομολογήθηκε. Στις κεντρικές φυλακές έκλεισαν περιδεείς οι Άγγλοι και τον 17χρονο μαθητή Αντώνη Αντωνά. Εκεί πλησίασε τον Λεωνίδα Στεφανίδη και τον παρακάλεσε να μεταφέρει στον μάστρο τον Αυξεντίου ότι δεν είναι προδότης, να μην τον αποκαλούν προδότη όπως τον Καραδήμα, δεν το αντέχει και προτιμά όποια τιμωρία αποφασίσει η ΕΟΚΑ. Όταν αποφυλακίστηκε ο Αντωνάς, έφυγε από την Κύπρο. Έζησε στην Αφρική και πριν μερικά χρόνια επέστρεψε και πέθανε στον τόπο του, μη συγχωρώντας τον εαυτό του που με μια αυθόρμητη επίδειξη παλικαριάς οδήγησε στη σύλληψη των συντρόφων του. Ο Κεραυνός ζει στο Λονδίνο. Ασχολείται, λέει, με δημόσιες σχέσεις και οπλοφορεί, γιατί ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής του είναι φίλος του. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της εκπομπής, αφιέρωμα στην προδοσία του Γρηγόρη Αυξεντίου. Στην επόμενη εκπομπή μας θα δώσουμε συνέχεια για να δούμε τι και πόσα λέγονται για την τελευταία πράξη του δράματος που παίχτηκε στο κρυσφύγετο του Μαχαιρά. Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε προβλήματα. Εκείνο που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι πολλές φορές αυτά που θεωρούμε ως δεδομένα ίσως δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τέτοια. Διότι η λεπτομερής μελέτη των αναφορών, των μαρτυριών και των γραπτών εντοπίζει αντιφάσεις ή περιγραφές γεγονότων που δεν συμπίπτουν. Και αυτό θέλουμε να το επισημάνουμε. Ότι τα πράγματα μπορεί να μην είναι πάντα όπως φαίνονται. Ιστορικές διαδρομές. Ο Μιχάλης Μιχαήλ και οι φιλοξενούμενοι του συζητούν για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Κάθε Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί.